ο παπουτσωμένος γάτος. Από τη συλλογή κλασικά παραμύθια. 100 βιβλία απίστευτης ποιότητας κάθε εβδομάδα στα περίπτερα. Μόνο 2,98. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μιλωνάς που είχε 3 γιους. Όταν πέθανε, άφησε κληρονομιά στο μεγαλύτερο γιο του τον Μήλο, στο μεσαίο το γάιδαρό του και στο μικρότερο το γάτο του. Ο νεαρός είχε απογοητευτεί πολύ, γιατί δεν γνώρισε καμιά άλλη δουλειά και φοβόταν ότι θα πεινάσει. Καθόταν λυπημένος δίπλα στο ποτάμι και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, όταν ξαφνικά άκουσε μια φωνή. «Αφεντικό, μην απελπίζεσαι! Εγώ θα σου βρω τη λύση! Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα ζευγάρι πότες και ένα σακί!» Αφού δεν είχε τίποτα να χάσει ο νεαρός, έδωσε στο γάτο ό,τι του ζήτησε και εκείνος πήγε για κυνήγι. Όταν έπιασε ένα μεγάλο κουνέλι, πήγε κατευθείαν στο παλάτι και ζήτησε ακρόαση με το βασιλιά και του είπε: «Βασιλιά μου, σου φέρνω ένα δώρο!» «Τι δώρο?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Ένα μεγάλο και παχύ αγριοκούνελο για την αφεντιά σου!» Ο βασιλιάς, που ήταν γνωστός λιχούδης, ικανοποιήθηκε πολύ και θέλησε να μάθει ποιος του έστειλε το δώρο. Και ο έξυπνος γάτος του είπε: «Σύντομα θα γίνει και αυτό, βασιλιά μου!» Ο πονηρός γάτος συνέχισε να επισκέπτεται το βασιλιά και να του πηγαίνει δώρα, δήθεν από το μαρκίσιο του Καράμπα. Ένα πρωί έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στην πόλη. Τότε ο παπουτσωμένος γάτος ζήτησε από τον αφέντη του να πετάξει τα ρούχα του και να βουτήξει στο ποτάμι. Μόλις είδε την άμαξα του βασιλιά να περνάει, ξεκίνησε να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια! Ληστές έκλεψαν τα ρούχα του αφέντη μου, του μαρκίσιου του Κοράμπα και τον άφησαν γυμνό στο ποτάμι!» Ο βασιλιάς αναγνώρισε αμέσως το γάτο και διέταξε τους υπηκόους του να βοηθήσουν το μαρκίσιο. Επιπλέον, έστειλε έναν υπηρέτη στο παλάτι να φέρει ρούχα στεγνά και καθαρά για να φορέσει ο άρχοντας. Τα ρούχα ήρθαν, ο μαρκίσιος τα φόρεσε και μόλις τον είδε η πριγκίπισσα, τον ερωτεύτηκε αμέσως. Το ίδιο και εκείνος. Ο πονηρός γάτος, μη χάνοντας χρόνο, είπε στο βασιλιά και στην κόρη του: «Ο άρχοντάς μου σας περιμένει στο κάστρο του!» Ο γιος του μιλωνά χλώμιασε. «Ποιο κάστρο? Εκείνος μια μικρή παράγκα είχε μόνο!» Ο γάτος συνέχισε: «Μπορείτε να έρθετε με την ησυχία σας, θα μου επιτρέψετε να προηγηθώ, για να εκτελέσω τις εντολές του αφέντη μου για την υποδοχή σας.» Ο γάτος δεν έχασε χρόνο. Έτρεξε αμέσως σε ένα κοντινό εντυπωσιακό πύργο και χτύπησε τη μεγάλη πόρτα της εισόδου. Τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του, που ήταν ένας πελώριος κακός γίγαντας. «Τι θες εδώ?» το ρώτησε αγριεμένος ο γίγαντας. «Έμαθα ότι είσαι μάγος και μπορείς να παίρνεις τη μορφή όποιου ζώου θέλεις», του είπε ο γάτος. «Και βέβαια είμαι». «Εγώ δεν το πιστεύω». «Πες μου, σε τι θες να μεταμορφωθώ?» «Αναρωτιέμαι», είπε πονηρά, «αν μπορείς να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου σε κάτι μικρό, ας πούμε σε ένα μικρό ποντικάκι». «Και βέβαια», απάντησε ο γίγαντας, και αμέσως μεταμορφώθηκε σε ποντικάκι. Ο γάτος δεν έχασε χρόνο και τον έκανε μια χαψιά. Μετά από λίγο έφτασε στον πύργο η βασιλική συνοδεία. Όλοι μαζί απόλευσαν ένα λουκούλιο γεύμα και ο νεαρός ζήτησε σε γάμο την πριγκίπισσα. Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και ήσαν ευτυχισμένοι στο παλάτι. Ο γιος του Μιλωνά, που πλέον ήταν πριγκιπόπουλο, δεν ξέχασε ποτέ όλα όσα έκανε για εκείνον ο παπουτσωμένος γάτος και τον φρόντιζε πάντα με αγάπη. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Θέλεις να σου στέλνουμε τα βιβλία στο σπίτι σου με έκπτωση 15% και δωρεάν αποστολή? Γράψε ο συνδρομητής στο www.kappaparamithia.gr και έτσι δεν θα χάσεις κανένα βιβλίο.